Εδώ μια πολύ ωραία. Πάμε να συζητήσουμε τώρα τα τρέχοντα. Ξεκινήσουμε την κυρία τη παρέα, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Γεια σα, κυρία Αποστολάκη. Καλή σα μέρα. Εδώ πέρα. Και ο Σάνο Πλεύρη στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Σάνο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Κάνα υποψήφιο. Λοιπόν, βουλευτέ όλοι. Δυνατή ομάδα. Μια χαρά. Δυνατή ομάδα. Κάτι γλιτώσαμε, όχι πολύ. Τρέχουμε κι εμεί. Θα τρέχουμε κι εμεί. Λοιπόν, κι όμω η Νέα Δημοκρατία, λέει Αυγή, δεν αρνείται την ακροδεξιά ψήφο. Ψήφι Σπαρτιατών. Του θέλετε ή όχι τελικά? Προσέξτε, εμείς αυτή τη στιγμή όλη η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει είναι αυτά τα κόμματα και αυτού του κόμματα να είναι στο περιθώριο. Άρα, οι Σπαρτιάτες δεν συμμετέχουν σε ευρωεκλογές λόγω νόμου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και στηρίχθηκε και από το ΠΑΣΟΚ με υπομνήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία και διαχρονικά έχουμε δείξει μια τέτοια στάση. Και αυτοί οι ψηφοφόροι είναι πλήρως αποξενωμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εγώ που πιστεύω και να σας πω πρέπει να φύγουμε από αυτήν την κουβέντα κατά την άποψή μου. Είναι συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις να μπορούμε να δημιουργούμε τέτοιες πλατφόρμες και ιδεολογικές προσεγγίσεις και συζήτηση στο δημόσιο χώρο, ώστε να μην πηγαίνουν ψηφοφόροι σε αυτά τα κόμματα. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Να μην δημιουργούμε τις συνθήκες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίζουν αυτά τα κόμματα. Δεν βλέπετε ποια είναι η διαφορά εδώ όμως? Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε: ελάτε όπως και αν αυτοπροσδιορίζεστε. Δηλαδή, εάν κάποιος πει είμαι φασίστας και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, αυτό εμπίπτει, χωράει μια χαρά στην δήλωση του Θεοδωρικάκη. Χωράει. Δηλαδή, ο ξάδερφος του κυρίου Καραμαλή έκανε μια δήλωση που δεν αφορά τη γραμμή του κόμματος. Και πάρτε το λόγο. Εγώ τι πιστεύω? Το να υπάρχουν ψηφοφόροι που να πηγαίνουν να ψηφίζουν, προσέξτε, όχι ένα απλά ακραίο κόμμα. Οι Σπαρτιάτες είναι ένα κόμμα που έχει άμεση σύνδεση με τον Κασιδιάρη. Το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, δηλαδή άρα έχει με μια σειρά. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πραγματικότητα, στο δικό του αξιακό κριτήριο, τελείως εκτός αυτού που συζητάμε με τις αρχές και αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Το να μην δημιουργήσει τέτοιο κόσμο για μένα είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν θέλετε να του επαναπατρίσετε στο δημοκρατικό κόμμα? Δεν του θέλετε. Να σα πω, μισό λεπτό. Επαναπατρισμό είναι μια. Τι να επαναπατρίσουμε? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο ο οποίο πάει και ψηφίζει, και σα λέω, γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα κόμμα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θεωρώ ποτέ ότι υπερασπίστηκα στο πλαίσιο ενό του κόμματο που είμαι τότε αρχέ και αξίε ή ψηφοφόροι που φτάνανε στο σημείο. Δεν έχουν σχέση τα κόμματα αυτά. Ακριβώς. Τα λέμε και εμείς. Γι' αυτόν τον λόγο. Ούτε καν Ελληνική Λύση και η Νίκη δεν έχουν καμία σχέση με τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, μπορεί να αφορά κάποιους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν πικραθεί από κάποια θέματα της Νέας Δημοκρατίας και θες αυτός δεν θες να πάει κάπου άλλο. Αυτό ναι. Ένας άνθρωπος όμως που δεν πιστεύει στη δημοκρατία, δεν πιστεύει στις αρχές και αξίες που έχει η Νέα Δημοκρατία, αυτόν δεν τον θες ως ψηφοφόρο. Όμως είναι πιο σημαντικό για εμένα να μην δημιουργούνται οι συνθήκες να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει τέτοια κόμματα. Λοιπόν, υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας, με τον Έντουαρντ Νόρτον. Φαντάζομαι την έχετε. Φοβερή, είναι ένας νέος ο οποίος γίνεται νεοναζί, κάνει μια δολοφονία, μετανιώνει μετά. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτό όμως. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε: ελάτε όπως και αν αυτοπροσδιορίζεστε. Δηλαδή, αν ένας πει: εγώ είμαι φασίστας και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, επειδή το είπε ο Θεοδωρικάκος. Κανένα πρόβλημα. Έκανε διορθωτική δήλωση ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έκανε άλλη δήλωση. Δεν είπε αυτό ο κύριος. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές. Είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους. Είναι άλλο πράγμα να δίνεις μια ανηλαιή, ασταμάτητη μάχη απέναντι στις ιδέες της ακραίας και του φασισμού, και άλλο να προσπαθείς ακόμα και να αναπαράγεις την ατζέντα την ακραία, για να μην σου φεύγουν προς τα δεξιά ψηφοφόροι. Αυτό το λάθος το έκανε ο Σαμαράς στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή, είχε φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης τα επιχειρήματα της Χρυσής Αυγής και τη ρητορική της. Θα καθαρίσουμε τις πόλεις μας, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα φτώσουμε. Με αποτέλεσμα να εκλογικεύονται τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ. Το ότι δεν έχουμε στην χώρα, με συγχωρείτε, το ότι στη χώρα μας. Ότι στη χώρα μας, σε αντίθεση με όλη την Ευρώπη, δεν έχουμε τα φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται, συνδυάζονται ακριβώς γιατί η Νέα Δημοκρατία, τη σοβαρή δεξιά, μπορεί να την κρατά στους κόλπους της. Και κύριε Παπά, με συγχωρείτε. Σοβαρή δεξιά, τι εννοείτε, την ακραία δεξιά? Όχι, σοβαρή δεξιά, και το δεξιό κομμάτι υπάρχει, δεν χρειάζεται να είναι ακροδεξιά. Υπάρχει και μια δεξιά που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από λαϊκά κόμματα, αλλά στην Ευρώπη, και γι' αυτό βλέπουμε μια τρομακτική άνοδο. Η Νέα Δημοκρατία που έχει. Δεν αφορά καθόλου την εικόνα στη Βουλή. Λοιπόν, που υπάρχει και η ελληνική λύση στα δεξιά τη Δημοκρατία. Εγώ το λέω σε ποσοστά. Και προσέξτε, ο κύριο Τίγκα, εσά είπα αξιοπρεπέ κόμμα. Καλά, καλά, καλά. Στη δική σα στάση. Η προβοκάτσια είναι
δικό του φασισμό τώρα. Να σας προβληματίζει. Υπάρχει ένα ερώτημα, με συγχωρείτε κύριε Παγκελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ είχε πει ότι είναι, πρέπει να παραπατρίσουμε αυτού του ανθρώπου. Να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων. Λέγω, δεν είπε δεν του θέλω. Μισό λεπτό. Για να είμαστε ακριβεί. Γιατί μπορεί να αλλάξει τα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Που ψηφίζουν κασιδιάρι. Δεν ξέρω, ενδεχομένω. Αλλά σα λέω το εξή. Είναι άλλο πράγμα να δίνει τη μάχη ενάντια στι ιδέε του φασισμού, να μην θε κανένα άνθρωπο να τι υιοθετεί και να τι πιστεύει. Και άλλο να λε, δεν πειράζει ρε παιδί μου που το πιστεύει. Έλα εδώ και ψήφισέ μα, γιατί πρέπει να είμαστε στην εξουσία. Θα ψηφίζουμε οι φιλελεύθεροι, οι κεντρώοι, οι κεντροδεξοί, οι δεξοί, οι σκληροί δεξοί και οι φασίστε ένα πράγμα για να φτιάχνουμε πλειοψηφία. Κυρία Πουλάκη. Λοιπόν, επειδή άκουσαμε πολύ προσοχή του δύο συναδέλφου και χωρί να του διακόψω. Κοιτάξτε, είναι και οι δύο σε δύσκολη θέση. Γιατί ένα τέλεχο από το κάθε κόμμα έχει κάνει μία δήλωση, την οποία όσο και να διαψεύδεται ή να, προσπαθούν να αναιρέσουν τι δηλώσει του, είναι δηλώσει. Δεν ισχύει το verba volent εδώ και το verba manent. Λοιπόν, τόσο ο κύριο Θεοδωρικάκο, όσο και ο εξάδελφο κύριο Κασελάκη έκαναν ομοειδή ω προ το περιεχόμενο δηλώσει. Και υπάρχει και ένα παρελθόν που αφορά την κοινοβουλευτική εκείνη περίοδο, τη μαύρη κοινοβουλευτική εκείνη περίοδο, στην οποία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ελαίο του ελληνικού λαού φυσικά, η Χρυσή Αυγή ήταν για ένα διάστημα τρίτο κόμμα με ένα δυσθεώρητο ποσοστό. Και το λέω αυτό γιατί τόσο στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα με κεντρική θεσμική θέση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Θεσμικού Συμβουλίου, του Υπουργικού Συμβουλίου, βρισκόντουσαν σε έναν διαρκή ανοιχτό διάλογο με τους Χρυσαυγίτες, όσο και στελέχοι από το ΣΥΡΙΖΑ είχαν αναφερθεί στις χρήσιμες ψήφους της Χρυσής Αυγής ή είχαν πάει στη Μακρόνισο σε τελετή σε ό,τι αφορά. Λέω μια πραγματικότητα που είχε συμβεί, κύριε Παπά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπήρξαν δηλώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία χτες και γι' αυτό αυτή η αλληλοδιάψευση δεν έχει κανένα νόημα και ότι επίσης ανήκω σε ένα κόμμα για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά ο εξάδερφός του έκανε άλλες δηλώσεις. Όπως και ο κύριος Θεοδωρικάκης. Αυτό που θέλω να πω, να σας πω, ο δίκης όσο να πάει Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη. Κύριε, αλλά επειδή είπατε για εκείνη την περίοδο, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν. Εντάξει, εγώ μίλησα για τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και για τις υπόγειες διαδρομές. Ήταν αυτής της κυβέρνησης γραμματέας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πολύ που εκπροσωπώ ένα κόμμα στο οποίο ο κύριος Στίγκας δεν έδωσε συγχαρητήρια. Είναι επικίνδυνες αυτές οι ακροβασίες. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν υπόγειες διαδρομές με ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι αμετάκλητα για την τελεσίδικα, για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία απάντηση σε όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί που φλέρταραν και που διασυνδέθηκαν πολιτικά με αυτούς τους ανθρώπους που εκφράζουν την απόλυτη αμφισβήτηση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι ψήφοι οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στη λογική της διεκδίκησης των κομμάτων, γιατί είναι ψήφοι οι οποίες εμπεριέχουν την αμφισβήτηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, συνέντευξή του, είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είπε και άλλα πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός και θέλω να αναφερθώ σε αυτά και για το εκτός τόπου και χρόνου. Ξέρετε, αυτή η έκφραση αλαζονίας, την οποία έχουν πάρει και κάποιοι υπουργοί. Άκουσα τον κύριο Σκυλακάκη να μιλάει για σουρεαλιστικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που χτες το ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας και σήμερα θα ψηφίσουμε για αυτό το οποίο σχεδιάζεται για τα νερά στη Θεσσαλία. Λοιπόν, αυτή η αλαζονία για το ποιος είναι εκτός τόπου και χρόνου δεν είναι καλός σύμβουλος και σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία, γιατί με αφορμή αυτό το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον ο ίδιος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γι' αυτό και άρον-άρον άρχισε να παίρνει πίσω ή να κάνει τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά το αδιανόητο καθεστώς της Golden Visa, που έχει οδηγήσει σήμερα το κόστος για τη στεγαστική, για τη στέγαση εκεί. Γι' αυτό και άρον-άρον τροποποιεί διάφορα άλλα ζητήματα που τον πιέζουν στην πολιτική του. Επίσης λέει ότι και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχετε ένα πρόγραμμα που είναι άλλα ντάλα, να το πω εγώ, δική μου έκφραση. Ακούστε, είπε και κάτι άλλο και θέλω να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Είπε ότι δυσφημεί
το ΠΑΣΟΚ τη χώρα μας. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Με αφορμή εδώ... την υπόθεση των υποκλόπων. Ναι, ναι, ναι. Εδώ όμως πρέπει να του πούμε κάτι άλλο. Ότι τη χώρα στο εξωτερικό, είτε με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, είτε με αφορμή την υπόθεση των τεμπών, τη δυσφημεί ο Πρωθυπουργός και οι ενέργειές του. Ξέρετε, οι δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ δεν φτάνουν μέχρι το να υπαγορεύει στο State Department και στο Ευρωκοινοβούλιο αυτές τις εκθέσεις κόλαφος. Και θα σας πω και κάτι. Σήμερα, κύριε Στάθη, συζητάμε στη Βουλή κατάρθρων τον περίφημο νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, για τις οποίες υπάρχουν όλες αυτές οι φοβερές εξαγγελίες περί δίθεν εξυγχρονισμού που επιχειρεί αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και φυσικά αυτό το εξυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό αφήγημα είναι απόλυτα ψευδές και πλαστό. Σε αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, κύριε Στάθη, υπάρχει μία διάταξη με την οποία μπαίνει άλλη μία ψηφίδα στη μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών. Ποια είναι αυτή? Γιατί έρχεται η κυβέρνηση να αφαιρέσει την ανάκριση για αυτοτελώς τελούμενα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, και τυχαία σας λέω ότι αυτοτελώς διοκόμενο πλημέλημα είναι και η παράβαση υπουργού. Ενώ, λοιπόν, στο πλαίσιο της κρίσης... Άρα δεν γίνεται αυτεπαγγέλτος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από ποιον θα γίνεται? Άρα αφαιρείται από τον Εθνικό Ανακριτή. Λοιπόν... Συγγνώμη για να το καταλάβουμε, να το καταλάβω και εμείς πρώτα. Δεν γινόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι τώρα μπορούσε να ερευνήσει ένα αδίκημα. Να διενεργήσει την ανάκριση. Ναι. Στα αυτοτελώς τελούμενα πλημελήματα. Όχι του Υπουργού. Στα αυτοτελώς τελούμενα πλημελήματα. Όχι του Υπουργού όμως μέχρι τώρα. Δεν έκανε διάκριση. Δεν μπορούσε να κάνει του Υπουργού. Αφού έρχεται στη Βουλή, υπόθεση. Ναι, είναι και από τον Υπουργό τα αυτοτελώς τελούμενα τα πλημελήματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στο πλαίσιο της καλόπιστης συνεργασίας, με βάση έναν κανονισμό που ισχύει στη χώρα μας από το 2021, η ανάκριση αυτή υπαγόταν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αφαιρούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα. Αφαιρείται. Μάλιστα. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Άρα, σοβαρό, ποιος δυσφημεί, το ποιος δυσφημεί τη χώρα... Αυτή είναι αφάσιμη, ναι, αυτό, το ποιος δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, το ποιος με τις πολιτικές του που αφορούν, λοιπόν, το κράτος δικαίου και τη λειτουργία του, προκαλεί την προχθεσινή έκθεση του State Department. Και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το κάνει η κυβέρνηση και όχι η αντιπολίτευση. Πάντως, ανάκριση στους υπουργούς κάνει μόνο η Βουλή. Ναι. Με την προκαταρκτική και μετά πας στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό όμως γιατί είναι αποδυνάμωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να πούμε. Ο υπουργός, γιατί απευθυνόμαστε εδώ και ξέρουμε. Ένα όργανο υπάρχει, η Βουλή. Αυτή κάνει την εξέταση. Εάν τον παραπέμψει, δεν πάει σε κανέναν ανακριτή. Πάει στο ειδικό συμβούλιο. Στο ειδικό συμβούλιο. Άρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπουργικά καθήκοντα. Μη λέμε πράγματα. Τα υπουργικά καθήκοντα ελέγχονται αποκλειστικά και μόνο από τη Βουλή και από το ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι η στάση της κυβέρνησης συνολικά έχει προκαλέσει και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει. Είναι μια πάρα πολύ βαριά δήλωση. Δηλαδή συνδέει ευθέως φαινόμενα διαφθοράς με το έγκλημα των τεμπών. Με συγχωρείτε, κύριε Παπά, με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Μία τελευταία παρέμβαση. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι ας έρθει πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή, γιατί να δούμε το κατηγορητήριο. Ήρθε πρόταση. Ήρθε πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέτε. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε πρόταση και ο Πρωθυπουργός την καταψήφισε. Άρα έχουμε άλλο ένα πρόσκομα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την έρευνά της. Ο στόχος, κύριε Παπά, εδώ πρόεδρος του κόμματός σας, μας είπε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το 20%. Και ορίστε μας σε συνέχεια αυτό το... Και ένα πύχη, Νέα Δημοκρατία λέει 33. Λέτε ανατροπή. Ανατροπή τι, να κάνετε ένα καλό ποσοστό στη δεύτερη θέση? Λοιπόν, ένα σχόλιο για τα προηγούμενα και ξέρετε ότι δεν τα αποφεύγω. Είναι προφανές ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το κράτος δικαίου. Εντοπίζεται πλέον και από άλλους θεσμούς έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζητούμε θεσμό που να μην έχει γύρει ζητήματα για το κράτος δικαίου. Και το αποκορύφωμα, και μάλλον η δημόσια αποτύπωση αυτής της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας είναι η δήλωση της υποψήφιας Ευρωβουλευτού που είπε ότι όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη. Και βεβαίως αυτό που εμένα με ανατρίχιασε, ειλικρινά σας μιλάω, ανθρώπινα πλέον, όχι πολιτικά, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης εχθές ότι έκανε λάθη επικοινωνιακά. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε. Ο άνθρωπος μιλάει για ένα έγκλημα που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σου λέει έκανα επικοινωνιακά λάθη. Δηλαδή, τι, δεν έβαλα καλό περιτύλιγμα γύρω από αυτή την τραγωδία για να προστατέψω το πολιτικό μου κεφάλαιο, την παράταξή μου και την εκλογική της επιρροή. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει την πολυτέλεια να μπαίνει με άλλο στόχο σε οποιαδήποτε εκλογική μάχη από την νίκη. Προέρχεται βεβαίως από ένα πολύ δυσμενές
αποτέλεσμα και από ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, εάν υπάρξει μια δραματική μείωση της διαφοράς, θα μιλάμε για ανατροπή του προηγούμενου πολιτικού σκηνικού. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Άρα η ανατροπή είναι η μείωση της διαφοράς. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή να γίνει η θετική έκπληξη για μας. Φαίνεται, πυκνώνουν τα σημάδια και τα δημοσκοπικά και αυτά που βλέπουμε εμείς στις περιοδίες και τις εξορμήσεις μας, ότι είμαστε σε ανωδική πορεία μετά το συνέδριο, όπου έκλεισε ένας κύκλος εσωστρέφειας. Έχουμε κάνει δημόσιες τις προτάσεις μας για την οικονομία, για την Ευρώπη. Δώσαμε τη μάχη στη Βουλή για την πρόταση της πιστίας. Είναι ένας λογικός πύχης, κύριε Παπά, το 17,8% που πήρατε σαν τελευταίες εκλογές. Εάν βρεθούμε εδώ το βράδυ των εκλογών και είμαστε παραπάνω από αυτό, θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ ως ένα λογικό πύχη. Αν είστε από κάτω. Εγώ λέω ότι εμείς θέλουμε να πάμε πολύ παραπάνω. Και στον εαυτό μας βάζουμε δύσκολα και βάζουμε τον πύχη ψηλά πάντα. Και δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι εάν δεν πάμε αρκετά ψηλότερα, ούτως ώστε να ανοίξει διάπλατα η προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Ελάτε, κυρία. Εσείς έχετε πύχη 33%. Ορισμένο, αυτές από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα πω γι' αυτό μία κουβέντα μόνο για το προηγούμενο. Συγγνώμη και για τα τέμπη τώρα, επειδή άνοιξε το θέμα Τριαντόπουλου. Ελπίζω όταν έρθει στη Βουλή να έρθει η ασυλία του και να πάει στη δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος αυτός έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι ήταν ο επιβλέπων των εργασιών εκεί πέρα, μην πω τίποτα χοντρό τώρα και χαλάσω το κλίμα πρωί-πρωί, και ο Μητσοτάκης ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έδινε εντολές και ενημερώνονταν το ίδιο βράδυ. Απαντήστε, κύριε Πλεύρη. Πρώτα απ' όλα, για αυτό που υπόθηκε, η εικόνα που υπάρχει χώρα έξω, επειδή λέμε τι εικόνα και ποιος δυσφημεί, δεσφημεί τη χώρα, εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή να δει την εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό για τη χώρα. Είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τουλάχιστον όλα τα τελευταία χρόνια. Λίγο υπερβολικό αυτό. Εγώ σας λέω, το βλέπετε για την λειτουργία του κράτους δικαίου, κύριε Πλεύρη. Πάμε. Είμαστε στην καλύτερη εικόνα. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή εικόνα της χώρας συνολικά συμπεριλαμβανομένου προφανώς και του κράτους δικαίου. Αυτό είναι υπερβολικό κομματικό πατριωτισμό αυτό. Για το κράτος δικαίου έχουμε καλή εικόνα. Εγώ σας λέω, για τα Τέμπη, αυτό το οποίο ήρθε, μην γυρίζουμε πίσω, ήταν το οικονομικό σκέλος. Δεν υπάρχει κόμμα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οικονομικό σκέλος δεν πρέπει να διερευνηθεί. Άλλο λέω, δεν υπάρχει κόμμα. Εάν ο κύριος Καραμαλής έχει διαπράξει απιστία, σας άκουσα με προσοχή. Το οικονομικό σκέλος δεν έχει. Για εμάς δεν υπήρχαν στοιχεία. Όμως, μα υπήρχε για την Ευρωπαία εισαγγελέα. Για το δυστύχημα, ως δυστύχημα, κανένα κόμμα δεν έχει καταθέσει πρόταση για ευθύνη υπουργών. Κανένα. Τώρα αστείευεστε. Κανένα. Για το δυστύχημα ως δυστύχημα. Κανένα. Δηλαδή, για τις ανθρωποκτονίες. Με έχει σοκάρει τώρα αυτό που λέτε. Κανένα κόμμα. Μιλάτε σοβαρά. Ναι, το μόνο που κατεβάσατε. Το μόνο που κατεβάσατε. Σας κάναμε δημόσια πρόταση. Δεν μιλάει, κύριε Αποστολάκη, γιατί γνωρίζει. Το μόνο που ήρθε στη Βουλή, η μόνη πρόταση που είχε έρθει από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Κρίναμε ότι δεν συντρέχουν στοιχεία. Είναι απολύτως ψευδές. Για το δυστύχημα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Ακόμα και αυτό που λέμε. Απολύτως ψευδές. Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ προσωπικά. Εγώ σας λέω. Προσδιορίσαμε εγώ μιλάω με κανόνες. Οι κανόνες δεν είναι ότι εξοδίκως συζητάμε. Εξοδίκως, μιλάτε σοβαρά. Η γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Η γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας. Σας παρακαλώ. Η διαδικασία εξοδίκως είναι μία και συγκεκριμένη. Αλλά καταθέτεις πρόταση στη Βουλή. Γιατί για να την καταθέσεις θέλει την υπογραφή των 30 βουλευτών και πρέπει να βγεις να την υποστηρίξεις. Δεν έχουν κάνει κάτι. Καλά. Πάμε σε αυτό που πάτε τώρα για το 33%. Τα Τέμπη, φαντάζομαι, θα έχουμε πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε και αν έρθουν και άλλοι φάκελοι, όπως λένε. Για τον Τριαντόπουλο, να μας πείτε, κύριε Πλεύρη. Ακόμα και για τον κύριο Τριαντόπουλο που λέτε, και ο συγκεκριμένος φάκελος είναι μήνυση που αφορά και εμένα και την κυρία Ράπτη. Είστε και εσείς μέσα. Ναι, εγώ, μάλιστα, όλο τυχαίως έχω μηνυθεί αφού ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή. Και τέθηκε θέμα εξαίρεσης, μην τέθηκα, αλλά εγώ σέβομαι απόλυτα οποιονδήποτε μηνύματος. Μην πάμε για άρση ασυλίας. Πάλι είναι, δεν είναι άρση ασυλίας εδώ. Νόμος περιευθύνησης. Να μαζευτούν 30 βουλευτές βλέποντας το τι θα έρθει, να κρίνουν και αν κρίνουν πρέπει να κάνουν κατηγορητήριο. Άρα, αυτοί που θα κάνουν το κατηγορητήριο, να δούμε τι κατηγορητήριο θα κάνουμε να συζητήσουμε. Ωραία. Τα πορίσματα των κομμάτων έχουν γράψει. 33%. Εμείς τι λέμε, και ο Πρωθυπουργός είπε κάτι πολύ σωστό. Πρώτα απ' όλα έχουμε ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές, οπωσδήποτε όλες οι εκλογές είναι και εθνική κάλπη, έχει πολιτικά μηνύματα, αλλά γίνεται σε ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές με άλλα χαρακτηριστικά. Οπωσδήποτε ο πύχης πρέπει να συγκρίνεται με πύχη ευρωεκλογών. Το κάθε κόμμα, δεν λέμε ότι είναι το 33, θέλουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά η σύγκριση
Και ειδικά σε μια κάλπη. 10 μονάδες στράτο είναι αυτό, τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, εσείς... είχαν πάρει 33 στις ευρωεκλογές. Το 39 το έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι. Όχι, περιμένετε, εμείς λέμε πάνω από τις εθνικές να πάμε. Το 33 να συνεννοηθούμε. Το 33 το πήραμε. Σε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές. Τρεις μήνες πριν τις βουλευτικές. Ναι. Τρεις μήνες. Άρα το 33 που πήραμε. Ήταν ποσοστό αντιπολίτευσης για την Νέα Δημοκρατία. Τον Ιούνιο, σε εθνική κάλπη, αποδόθηκε σε 39. Ναι. Δεν θέλω να πει κανείς εδώ πέρα ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν και χαρακτηριστικά μιας άλλης καλαρότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, προσέξτε ποιο είναι το ωραίο. Ως πύχη τι βάζει ο κύριος Παπάς που ακούσατε τώρα. Όχι το ποσοστό των ευρωεκλογών το 23 του Αλέξη Τσίπρα. Των εθνικών το 17. Γιατί κύριε Νίκο Παπά δεν επιλέγετε εσείς ως ποσοστό το ποσοστό των εκλογών. Μία λέξη, μία λέξη. Δεν σας έχουμε αδικήσει, παρακαλώ, μία λέξη. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρώτον, πράγματι, πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έχει κατατεθεί μία φορά από το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την πρόταση, στην οποία ήταν δομημένη και υπήρχε κακουργηματικής περιοπής απιστία για τον κύριο Καραμαλή, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον προστατεύσει. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, κύριε Στάθη. Γιατί επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή λέμε ότι είναι προβληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, ένας αλαζόνας, ανέλεγκτος πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρεται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων λέγοντας «δεν έχεις ιδέα και είσαι εκτός τόπου και χρόνου», ο οποίος αυξάνει τις ανισότητες με δραματικό τρόπο, καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ και είναι φορτωμένος με το πιο βαρύ μεταπολιτευτικό σκάνδαλο υποκλοπών και με την τραγωδία των τεμπών και προστατεύει τους υπουργούς του με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αποκτήσει πολιτικό ανάγχωμα. Σοβαρό, υπεύθυνο, όχι διχαστικό, όχι γραφικό, αλλά έτοιμο να κάνει μεγάλη κυβερνητική, να προσφέρει κυβερνητική λύση για τη χώρα. Και αυτό φαίνεται ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.